Εγώ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πλησιάσαμε μια μέρα πιο κοντά στο ντέρμπι, είναι Πέμπτη. Μια μέρα. Έτσι, ναι. Είναι Πέμπτη. Τα τεστ μέχρι στιγμής δείχνουν ότι ο Χάμες θα είναι παρόν, έστω και από τον πάγκο. Την αποστολή. Ναι, άλλαξε κάτι, όχι. Όχι, για αποστολή λέμε, όχι για κάτι παραπάνω. Γιατί έχει να παίξει και ένα μήνα. Ναι. Έχει περάσει ένας μήνας, όντως, χωρίς το Χάμες, ναι. Και έτσι όπως παίζει το Φορτούνι, γιατί δεν γίνεται δηλαδή. Δεν χρειάζεται να τον πιέσεις. Δεν χρειάζεται να τον πιέσεις. Αν είναι μυϊκό το θέμα, δεν χρειάζεται να τον πιέσεις. Αφενός δεν χρειάζεται να τον πιέσεις. Αφετέρου έχεις και παίχτη να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Και μάλιστα παίζει και πολύ καλά. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Αν δεν έπαιζε ο Φορτούνις καλά, θα συζητάγαμε σε άλλη βάση. Από τη στιγμή όμως που ο Φορτούνις παίζει καλά και με το παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Τι κατά τη γνώμη σου, κατά τη γνώμη όλων. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη όλων. Λέω όπως το βλέπω εγώ όμως στο γήπεδο, νομίζω ότι δεν βγαίνει ο Φορτούνης από την 11η της Κυριακής. Και πάντα Έλληνας που καταλαβαίνει τη σημασία μιας αναμέτρησης πολύ περισσότερο από ένα ξένο, είναι απαραίτητος. Και έχουμε δει και στο παρελθόν Έλληνες να κρίνουν το ντέρμπι, να κρίνουν κάποιο ντέρμπι μάλλον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι και ο Χάμες, είναι και ο Γκάρι, κάνουν την προσπάθειά τους και ίσως και ο Γκάρι να είναι αποστολή. Να είναι αποστολή, Γκάρι, Ναι. Ίσως θα το δούμε σήμερα. Αν θα βγάλει και άλλο σημαντικό μέρος της προπόνησης και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Με το ερωτηματικό βέβαια και το αστερίσκο ότι και αυτός έχει κανένα μήνα να παίξει από τη φυλάση που έχει πάθει. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Άντε εκείνη αποστολή να τον χρησιμοποιήσεις πόσο έναν παίχτη που ξέρουμε την ευπάθειά του στους τραυματισμούς, αλλά οκ. Okay, κάνει την προσπάθειά του. Ο Εμβιλά είναι σίγουρα εκτός, ο Σαμασέκο είναι σίγουρα μέσα. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και ο Ρέτσος, να μπει και αυτός αποστολή, γιατί δεν νομίζω ότι θα τον δούμε στην αρχή ενδεκάδα, παρά την απουσία του Σοκράτη. Και περιμένουμε να δούμε τι θα δοκιμάσει ο Μίτσελ για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ψάχνουν μονομαχούν για τη θέση Ραμόν και Ρεάμτσουκ. Και τα άκρα της επίθεσης. Για να είμαι πιο σωστός βέβαια, για το άκρο της επίθεσης. Γιατί ο Μπιέλ έδειξε έναν σε καλή κατάσταση στην τελευταία αναμέτρηση. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Με τη λογική ότι ήθελε να ξεκινήσει τον Κανός στο κύπελο και ο Κανός μπήκε αλλαγή προχθές με το Λεβαδιακό. Και σκόραρε, ίσως και εκεί να έχουμε Κανός. Δηλαδή να είναι οι δύο Ισπανοί στα άκρα. Μην βγάζουμε όμως έξω το Μασούρα. Mm-hmm. Γιατί είναι παιχνίδι που θα έχει αρκετή τακτική και ξέρουμε το τι μπορεί να προσφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε τέτοια παιχνίδια. Οπότε λίγη υπομονή να δούμε σήμερα, αύριο, τι θα δοκιμάσει ο Μίτσελ για να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Και περιμένει φυσικά και από τον Μπακαμπού που είναι το φαβορί για την θέση στην επίθεση για να πετύχει το πρώτο του γκολ σε κάποιο ντέρμπι. Γιατί ναι μεν είναι πρωτοσκόρια στην κατηγορία, αλλά στα ντέρμπι για την ώρα δεν έχει βοηθήσει. Και περιμένουμε στον Ολυμπιακό ότι κάποια στιγμή θα πάρει μπροστά και αυτός και η ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Αν έρθει την Κυριακή αυτό το εναρκτήριο, φαντάζομαι θα χαμογελάσουν πλατεία ενώπιση της δύσκολης συνέχειας. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αυτό πλέον αποκτά τεράστια σημασία για τον Ολυμπιακό μετά την νίκη της ΑΕΚ χθες. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Ή θα μπει πρωταγωνιστής ή θα μπει ρυθμιστής. Ναι. Δεν κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ή παίρνεις αποτέλεσμα και λες εδώ είμαι, βιαστήκατε. Αποτέλεσμα εννοείς τη νίκη, Νίκο. Κοίταξε, η νίκη θα είναι το καλύτερο. Η ισοπαλία δεν θα τον απομακρύνει, δεν θα επιτρέψει την ΑΕΚ να απομακρυνθεί. Ναι. Ναι, εντάξει. Γιατί άλλο το 6, άλλο το 9. Κακά τα ψέματα. Ναι, αλλά κοίταξε. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι είναι άλλο το 6, άλλο το 9. Αλλά έχουμε πάλι δύο ομάδες που κυνηγάει ο Ολυμπιακός, και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και ίσως ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαθμό πάνω από την ΑΕΚ. Πώς ήταν η ίδια. Καλά, ας δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Λέω μισοπαλία. Μισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, λες. Ναι, θα έχει ένα βαθμό από την ΑΕΚ. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέω. Θα είναι στους 7 δηλαδή, 6 και 7. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός και με ΑΕΚ πάλι δύο ομάδες θα κυνηγάει. Απλά θα είναι σε διαφορετική θέση. Και θα δείξει και θα στείλει και διαφορετικό μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι το σαφέστατο του κυριακάτικου ντέρμπι. Ναι. Ή φωνάζεις παρόν, το φωνάζεις όχι μόνο για την Κυριακή αλλά και για τη συνέχεια, ή δεν τα καταφέρνεις για ακόμη ένα ντέρμπι
και μιλάμε σε διαφορετική βάση. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι σε όλα αυτά. Όσο και αν μπορεί να ακούγεται υπερβολικό για κάποιους, ότι θα μπει πρωταγωνιστής ή ρυθμιστής, δηλαδή το ρυθμιστής να μην τους κολλάει καλά, να μην τους ακούγεται καλά. Έτσι είναι όμως. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα όμως. Έτσι. Ναι. Και εδώ να πούμε και το εξής, ότι με βάση το ξεκίνημα του Ολυμπιακού και το χάος το ποδοσφαιρικό το οποίο επικρατούσε στην ομάδα μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ, εντάξει, είναι και μια, πώς να το πω, ένα σημάδι βελτίωση αυτό που έχει καταφέρει. Δηλαδή σήμερα να λέμε ότι κερδίζει την ΑΕΚ και διεκδικεί το πρωτάθλημα στα Ίσια. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λες. Ναι, ότι από την εικόνα του καλοκαιριού μέχρι και τη διακοπή του Μουντιάλ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή ότι σε ένα παιχνίδι μπορεί ο Ολυμπιακός να πει ναι, είμαι διεκδικητής του πρωταθλήματος, συγγνώμη. Ναι, είναι έργο μικρό. Πλάκα κάνουμε τώρα. Χθες ο Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ που βγήκε στον Αντώνη, στον Καρπετόπουλο και στον Πανούτσο, μέτραγε παίχτες. 48 τους έβγαλε. Και εγώ θα σου έλεγα χωρίς να μετρήσω καμιά πενταριά σίγουρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να μετρήσεις, αλλά καμιά πενταριά θα είναι σίγουρα. Δεν γίνεται να φτιάξεις ομάδα όταν έχουν παίξει 50 παίχτες. Το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε προπονητής UEFA Pro, ούτε να ασχολείσαι αυτή την πρώτη μέρα της ζωής με το ποδόσφαιρο. Το λέει η κοινή λογική. Ναι. Έχει λοιπόν ο Ολυμπιακός την ευκαιρία, παρά τα λάθη που έχουν γίνει, να πει ότι ναι, είμαι εδώ και διεκδικώ πρωτάθλημα. Αλλά για να το πει, πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι, εννοείται. Είτε παίξει ο Χάμες, είτε παίξει ο Γκάρι, είτε απουσιάσει ο Εμπιλά που θα απουσιάσει, είτε κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του ο Σαμασέκου. Ό,τι και να γίνει την Κυριακή, τα πράγματα είναι απλά, είναι ξεκάθαρα. Ο Εμπιλά ποτέ θα επιστρέψει. Στο λέω γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και play-off, έτσι. Ναι, την άλλη εβδομάδα έχουμε play-off, αλλά το βλέπουμε και μέρα με την μέρα. Δεν παίζει με την ΑΕΚ και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν έχει προπονηθεί καθόλου. Και ξέρεις, κάθε μέρα που δεν προπονείται ένας ποδοσφαιριστής, τον πάει πίσω. Ναι, βέβαια. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι δεν προπονήθηκε σήμερα, θα προπονηθεί αύριο και μεθαύριο και θα παίξει. Πολύ περισσότερο όταν φοράς μπότα και δεν σου επιτρέπει καν να κάνεις... Άρα έχει πάθει διάστρεμα. Τώρα κάτι έχει πάθει. Για να φοράει μπότα, μήπως σου υπάρχει κανένα κάταγμα. Για κάταγμα δεν ξέρω. Από τα χτυπήματα, κάτω στο κουντουπιέ να το πούμε απλά, γιατί άμα αρχίσουμε με τα τάρσια και τέτοια, μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος. Ναι. Ότι πόναγε και του έβαλαν μπότα. Για να του βάλουν μπότα κάτι έχει. Δεν είναι. Η μπότα είναι δεν μπαίνει έτσι απλά. Δεν είναι κάτι που λες, το έχω σήμερα και περνάει αύριο. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο να φοράς, φίλε, το ρεπορτάζ. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε προπόνηση μέρα με την ημέρα για να δούμε πώς προχωράει ο Ολυμπιακός. Και έχει στο μυαλό του ο Μίτσελ. Και αν αυτά που λέμε σήμερα θα τα δούμε και αύριο και μεθαύριο. Κυρίως, επαναλαμβάνω, στο αριστερό άκρο της άμυνας και στα άκρα της επίθεσης. Δεν νομίζω. Εκτός αν επιφυλάσσει κάποια έκπληξη. Mm-hmm. Στο βαθμό που μπορεί να επιφυλάσσει έκπληξη οποιοδήποτε προπονητής τελευταία αγωνιστική του πρωτοαθλήματος. Εντάξει, και δεν είναι εμάς για εκπλήξεις αυτό, ρε Σινίκο. Έχω την εντύπωση. Εδώ πας με τους καλύτερους δυνατούς. Έτσι είναι. Αυτό λέει η λογική. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να επιφυλάσσει ένας προπονητής. Στη λογική μπορεί να σου πει αυτό που λέμε εμείς. Εννοείται το ξέρω, είναι πολύ καλύτερα από εμάς ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται στα ντέρμπι, δεν σκοράει στα ντέρμπι. Μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο, τι να σου πω. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Αλλά θα το δούμε. Ωραία. Σήμερα, αύριο. Θα φανεί. Ναι, και το Σάββατο, αν δοκιμάσει κάτι. Mm-hmm. Ωραία. Καλή σου μέρα, φίλε.